από τους στίχους 11 έως 20 θα αναφερθεί ότι για να αποκτηθεί αυτή η σοφία χρειάζεται ο φόβος του Θεού. Οπότε μπαίνει ένα καινούριο στοιχείο εδώ. Και ο φόβος του Θεού γίνεται ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουμε, θα δεχτούμε την σοφία του Θεού. Τι είναι αυτός ο φόβος του Θεού? Δεν είναι παρά ο χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος νιώθει διαφορετικά από ό,τι προηγουμένως αισθανόταν. Πρώτα μπορούσε να βλέπει τη δημιουργία και να μην αισθάνεται τίποτε. Τώρα να βλέπει ότι μέσα σε αυτή τη δημιουργία υπάρχει αυτός ο φοβερός Θεός. Ο Θεός που προκαλεί τον φόβο στα δημιουργήματα, αν υποτεθεί ότι θα εμφανίζεται όπως είναι. Η δημιουργία, όπως λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, πυρπολείται. Πυρπολείται εάν υποτεθεί ότι ο Θεός θα ήθελε να αφήσει κάτι από τις θείες του ενέργειες επάνω στη δημιουργία, εκείνες τις καυστικές. Κυριολεκτικά διελύεται η δημιουργία. Αλλά ο φόβος έρχεται να προπαρασκευάσει τον άνθρωπο, συνεπώς δημιουργεί έναν ειδικό χώρο μέσα στον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος για να δεχτεί αυτή τη σοφία. Για να το καταλάβουμε αυτό, αγαπητοί μου, θα σας πω ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή. Ο Μωυσής, όταν έφυγε από προσώπου Φαραώ, υφάνετο την αυτεξορία του, αφού παντρεύτηκε την κόρη του Ιωθόρ, τη Σεφθόρα, ότι ήταν ασφαλής, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί πια. Είχε περάσει απέναντι από την αραβική Χερσόνησον, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί πια από το Φαραώ, δεν ήταν εκεί η επικράτεια του Φαραώ. Ήρεμος και ειρηνικός, έβασκε τα πρόβατα του πεθερού του. Είχε τίποτα φόβους, τίποτα, όχι τίποτα. Κάθε μέρα έβασκε τα πρόβατα. 40 χρόνια αυτή η δουλειά. Κάποια μέρα είδε μπροστά του μία βάτο να φλέγεται. Επλησίασε να δει το φαινόμενο. Εφλέγεται, αλλά δεν κατεκαίει εδώ. Και άκουσε μία φωνή μέσα από τη βάτο. Μία εγγύσεις όδε, μην πλησιάσεις εδώ, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου, λύσε τα παπούτσια σου. Ο γαρ τόπος ενοέστηκα, γη αγία εστί. Ο τόπος τον οποίον στέκεσαι είναι γη ξεχωρισμένη. Απέστρεψε δε Μωυσής το πρόσωπον αυτού, γύρισε το πρόσωπό του αλλού. Ευλαβή το γάρ κατεμβλέψε ενώπιον του Θεού. Τον έπιασε φόβος και υπερβολική ευλάβεια να γυρίσει να κοιτάξει το Θεό. Γιατί εντωμεταξύ του είπε, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Ενώ σε εκείνους τους χώρους δεν είχε καμία αίσθηση φόβου ο Μωυσής, τώρα έχει σε αυτό το χώρο που κάθε μέρα πήγαινε πιθανώς, έχει έναν πολύ μεγάλο φόβο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτόν τον φόβον τον γεννά η αίσθηση της παρουσίας του Θεού μέσα στη δημιουργία. Ο ευλαβής άνθρωπος έχει αυτή την συνεχή αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Θεού. Όταν επί παραδείγματι θέλει να κάνει την προσευχή του, ούτε ξύνεται, να σας πω και μερικά πρακτικά που θέλετε, ούτε χασμουριέται, ούτε σκαλίζει τη μύτη του, με συγχωρείτε για αυτές τις εκφράσεις, ούτε τι άλλο κάνει, γιατί έχει την αίσθηση ότι κάνει προσευχή ενώπιον του Θεού Δημιουργού, αυτού του φοβερού Θεού που ο Μωυσής απέστρεψε το πρόσωπό του και δεν μπορούσε πλέον να κοιτάξει. Όσο σε πιο μεγάλο βαθμό έχουμε αυτή την αίσθηση, τόσο γινόμεθα ευλαβεύτεροι και ευσεβεύτεροι. Αλλά ας δούμε όμως, αγαπητοί μου, αυτόν τον φόβον. Λέγει εδώ, 11 στίχος, φόβος Κυρίου, δόξα και κάφημα και εφροσύνη και στέφανος αγαλιάματος.
στίχος 12. Φόβος Κυρίου, τέρψη καρδίαν και δώσει ευφροσύνη και χαράν και μακροημέρευση. Ας πάρουμε αυτούς τους δύο στίχους. Αλλά φόβος Κυρίου, διαρκώς τον κάθε στίχο επαναλαμβάνει το θέμα του φόβου του Κυρίου. Πριν όμως δούμε αυτόν τον φόβο του Κυρίου, όπως ήδη δώσαμε μία νήξη του θέματος, ας δούμε πώς σήμερα εννοείται αυτός ο φόβος του Θεού. Εδώ σας παρακαλώ λίγο προσέξτε. Παρότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, σε ομιλίες μου, σας έχω μιλήσει για το θέμα αυτού του φόβου του Θεού, πώς σήμερα βλέπετε, οράτε αυτός ο φόβος του Θεού, γίνεται αντιληπτός. Δυστυχώς, υπό την οπτική γωνία αυτού του φιλελευθερισμού του ανθρωπίνου πνεύματος αλλά και όλων των πολιτευμάτων που υπάρχουν σήμερα, κάτι λέμε δημοκρατίες, λέμε σοσιαλισμοί, λέμε δεν ξέρω τι λέμε, θεωρείται ο φόβος του Θεού ένα σαφές μειονέκτημα. Τι θα πει φοβάσαι το Θεό? Δεν έχει νόημα. Βεβαίως δεν έχει νόημα ουσιαστικότερα, αν θέλετε να το δούμε, γιατί δεν υπάρχει η πίστη στο Θεό. Συνεπώς τι φοβήσαι κάτι το οποίο δεν υπάρχει? Από τη στιγμή που εισάγεται η απιστία, ο φόβος είναι ακατανόητος. Αλλά προσέξτε όπως δείτε πως μπήκε η απιστία. Από την απουσία του φόβου εξορίστη ο φόβος, μπήκε η απιστία και κατόπιν θεωρεί ακατανόητον τον φόβον, αφού δεν υπάρχει ο Θεός. Πρώτα λοιπόν έφυγε ο φόβος, επαναλαμβάνω το ίδιο θέμα, μετά μπήκε η απιστία, η αθεία, και μετά η εξορία και αυτού του φόβου παντελώς, γιατί πια είναι κάτι, όπως σας είπα, το ακατανόητο. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα από την αγωγή, και παρακαλώ ανοίξτε καλά τα αυτιά της ψυχής σας να το ακούσετε αυτό, αυτός είναι ο λόγος που σήμερα από την αγωγή, είτε στο σχολείο ασκείτε, είτε στο σπίτι ασκείτε, είτε στην πολιτεία ασκείτε αυτή η αγωγή. Το θέμα είναι όχι μόνο των παιδιών και των μεγάλων ακόμη, είναι γιατί βγάλαμε τον φόβο και τον βγάζουμε τον φόβο από την αγωγή. Λέμε ότι δεν μας χρειάζεται ο φόβος στην αγωγή. Νομίζουμε ότι ο φόβος κάνει τον άνθρωπο ανελεύθερον. Λυπούμε που δεν σημείωσα ένα χωρίο που βρήκα στον Απόστολον Πέτρον που λέγει ότι να είσαστε αληθινά ελεύθεροι άνθρωποι και να φοβήσετε πραγματικά το Θεό. Δεν έρχεται σε αντίθεση ο φόβος του Θεού από το αληθές πνεύμα της ελευθερίας. Αντιθέτως, όπως το διαπιστώνουμε καθημερινά, η απουσία του φόβου του Θεού δουλώνει τους ανθρώπους, τους κάνει αληθινούς δούλους. Αλλά ωστόσο ο σύγχρονος άνθρωπος, αφού διά της αγωγής αφαιρεί τον φόβο του Θεού, μπορούμε να υπούμε ότι ανέπτυξε και αναπτύσσει ανθρώπους αθεοφόβους. Έτσι έχουμε τον σημερινό άνθρωπο των αθεόφοβων, αθεό παύλα φοβών, των αθεόφοβων άνθρωπων, τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φόβον Θεού. Αρνητικά μεν ο άνθρωπος αυτός ως αθεόφοβος, ως άπιστος όπως σας εξήγησα και ως άθεος. Θετικά δε, για προσέξτε να δείτε. Όπως ξέρετε, σε μερικούς κύκλους θεολογικούς και παρουσιάζεται μάλιστα αυτό το φαινόμενο στα περιοδικά που γράφουν τα ποικίλα έντυπα, μερίδες, θρησκευτικές κτλ,
ότι ο Θεός δεν εμπνέει φόβον και ούτε πρέπει να στέκεται το κτίσμα ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό με φόβο, διότι ο Θεός είναι αγάπη και συνεπώς έχουμε μία σχέση αγάπης. Ο Θεός λοιπόν είναι μία παρουσία αγάπης, είναι ένας θείος έρος, αλλά όλα αυτά τα σημειώνουν για να βγάλουν το φόβο και λέγουν ότι δεν χρειάζεται ο φόβος. Κι όμως ο φόβος, όπως θα το δούμε και στη συνέχεια, είναι ο εισαγωγικός της αγάπης και του θείου έρωτος. Δεν μπορείς να μιλάς για κάθαρση καρδιά. Δεν μπορείς να μιλάς για μετάνοια. Δεν μπορείς να μιλάς για γνώση Θεού. Δεν μπορείς να μιλάς για νοερά προσευχή που μέσα εκεί ανεβαίνει και ανεβαίνει, εάν δεν έχεις το φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι εισαγωγικός, όπως λέγουν οι πατέρες. Είναι η πύλη, είναι ο τρόπος να φτάσεις εκεί. Κι όμως μιλούν για όλα τα άλλα κατά έναν πάντοτε θεωρητικών τρόπων, συνεπώς έολων και μετέωρων, και δεν ομιλούν για τον φόβο. Αυτή η θεολογική κύκλη είναι, παρακαλώ, ένα σημάδι της εποχής, και αυτό είναι αντορθόδοξο. Προσέξτε αυτό. Και αντιαγιογραφικών. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, που οδηγεί να βλέπει κανείς αυτούς τους ανθρώπους αυτών των θεολογικών κύκλων να κινούνται όπως και οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Εκείνοι που είναι άθεοι και άπιστοι να κινούνται, παρακαλώ, χωρίς να έχουν την Θεία Σοφία. Γι' αυτό βλέπουμε να έχουν μωρές ενέργειες και οι δύο οι πλευρές. Μωρές ενέργειες. Και να λέμε δύο όνομα του Θεού. Δεν το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι αυτοί? Ή τουλάχιστον αυτοί οι θεολογικοί άνθρωποι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα? Δεν το βλέπουν. Γιατί? Γιατί σας εξήγησα τον λόγο. Σας εξήγησα. Εάν δεν ξεκινήσει η πνευματική ζωή με το φόβο του Θεού, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά βεβαίως υπάρχει μια παρανοημένη εδώ θέση. Νομίζουν τον φόβο ότι είναι αυτό που λέμε ο μπαμπούλα. Θα έρθει να σε δείρει. Και αν το θέλετε, ο Θεός βεβαίως είναι τιμωρός. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την εικόνα αυτή. Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε την εικόνα αυτή. Γιατί τάχα δεν είναι τιμωρεί τον Ισραήλ? Γιατί τάχα δεν εισάγει κόλαση ο Θεός? Πώς θέλουμε λοιπόν να έχουμε τον Θεό χωρίς να είναι τιμωρός? Του αφαιρούμε μια ιδιότητα βασική και θεμελιώδη, την δικαιοσύνη. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Αλλά τι? Αφαιρούμε την δικαιοσύνη του Θεού, κρατούμε την αγάπη του Θεού. Αυτό όμως είναι αθεολόγητον, καλύτερα βλάσφημον. Είναι βλάσφημον. Βέβαια, ο φόβος του Θεού είναι η πρακτική σοφία. Είναι δηλαδή όταν θα ξεκινήσω να ζήσω την ευσεβή πνευματική ζωή. Γι' αυτό είναι η πρακτική σοφία. Και αναφέρεται στην τήρηση του θελήματος του Θεού δια της οδού των εντολών του Θεού. Πότε θα αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού? Από τη στιγμή που θα έχω την αίσθησή Του και το φόβο Του. Την αίσθηση της μεγαλοσύνης Του και της ουτιδανότητός μου και της αμαρτωλότητός μου. Γι' αυτό ακριβώς και ο φόβος του Θεού λέγεται ευσέβεια. Από πότε αρχίζω να ευσεβούμε? Να ευσεβώ, συγγνώμη. Από πότε αρχίζω να ευσεβώ? Από τη στιγμή που έχω το φόβο του Θεού. Οι προσήλυτοι στους Εβραίους ελέγχοντο οι φοβούμενοι των Κύριων. Και πολλές φορές βρίσκουμε αυτή τη φράση μέσα στην Καινή Διαθήκη. Οι φοβούμενοι των Κύριων. Ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει και λέγει πολλές συμβουλές, Α Πέτρος 2,17, και λέγει εκεί, τον Θεόν φοβήστε. Θα πει κάποιοι, θα πούν κάποιοι, μα Καινή Διαθήκη, τους διαψεύδει ο Απόστολος Πέτρος, τον Θεόν φοβήστε. Μη πει κανείς, μα η τελή αγάπη εξοβάλλει των φόβων. Έφτασε στην τελή αγάπη. Τελή αγάπη θα πει τελή κάθαρση. Μα εδώ λέμε ότι ο φόβος αυτός είναι ο εισαγωγικός φόβος. Αναμφισβήτητα.
Ακόμη λέγει η Αποκάλυψη δια του Αγγέλου 14,7, φοβήθητε τον Κύριον. Έτσι, αυτός ο φόβος, όπως σας είπα, είναι ο εισαγωγικός της αγάπης. Ο εισαγωγικός, όταν έρθει η τελειότητα της αγάπης, τότε βεβαίως δεν χρειάζεται. Ας πούμε, δεν χρειάζεται. Γι' αυτό και ο φόβος αυτός στην Αγία Γραφή, στο χωρίο που σας διάβασα, λέγεται δόξα και κάθημα και ευφροσύνη και στέφανος αγαλιάσεως. Πως και έτσι, είναι ο φόβος ο δημιουργικός και όχι ο καταλυτικός. Ή αν θέλετε ακόμη το αποτέλεσμα εκείνο που έχει η ενοχή ή η ευχήνη. Ο Αδάμ είπε, σε άκουσα τη φωνή σου και φοβήθηκα και κρύφτηκα. Πρώτα γιατί δεν εφοβήτω. Αυτός ο φόβος είναι ο καταλυτικός του ενόχου ανθρώπου και όχι ο φόβος που δημιουργείται από τη μεγαλοσύνη του Θεού και την πιθανότητα τη δική μου. Ακόμη θα παρακαλέσω να το καταλάβουμε αυτό. Πρέπει να εισαχθεί αυτός ο φόβος του Θεού μέσα στην αγωγή κάθε ανθρώπου και στα σχολιά μας και στα σπίτια μας. Προσέξατε το. Βάλετε στα παιδιά σας το φόβο του Θεού. Μη φοβήστε αυτήν την φλιαρία της θεωρίας των κόμπλεξ, ότι τα παιδιά σας θα πάθουν κόμπλεξ και κόμπλεξ. Βάλετε τους το φόβο του Θεού. Είναι ο μεγαλύτερος φύλακας και ο μεγαλύτερος θησαυρός. Βάλετε το φόβο του Θεού στην ψυχή των παιδιών σας και πέστε να κοιμηθείτε. Μη φοβάσαστε μετά. Μπήκε ο φόβος του Θεού, μπήκε ο φύλακας. Είναι μεγάλο πράγμα ο φόβος του Θεού, αρκεί να μπει μόνο, να μπει σωστά. Εκεί που δεν επικρατεί ο φόβος του Θεού, εκεί επικρατεί η αναρχία, η κατάληψη των πάντων, αλλά και ο φόβος ο υπαρξιακός. Όταν δεν βάλω το φόβο του Θεού, φοβάμαι τον κλέφτη με σκοτώσει. Φοβάμαι τον πάντα, τους πάντας φοβάμαι. Και κρύβομαι και φυλάγομαι και κλειδώνουμε και διπλοκλειδώνουμε. Γιατί? Γιατί έφυγε ο φόβος του Θεού. Και μπαίνει αυτός ο υπαρξιακός φόβος. Είναι ακριβώς οι φόβοι και οι φοβίες, αν θέλετε, της εποχής. Διώξαμε το φόβο του Θεού και βάλαμε όλους εκείνους τους φόβους που για να τους ηρεμήσουμε παίρνουμε τόνους ηρεμιστικά και χάπια ψυχωτικά. Ο φόβος λοιπόν είναι δόξα. Γιατί είναι δόξα? Διότι ο άνθρωπος με τη θεοσέβεια φεύγει από το παραφύσιν και έρχεται στο καταφύσιν. Ακόμη ο φόβος του Θεού είναι κάθημα, διότι ο Θεός είναι ο μόνος που μπορούμε να καυχηθούμε. Μην ξεχνάτε ότι κάθε άλλη κάθηση είναι προδοσία. Να καυχηθώ στο φίλο μου μπορεί να με προδώσει, να καυχηθώ στα χρήματά μου και αυτά να με εγκαταλείψουν, να καυχηθώ στην υγεία μου και αυτή μπορεί να αναχωρήσει. Είναι ο μόνος για τον οποίο μπορώ να καυχηθώ. Ο καυχόμενος εν Κυρίου καυχάστο, λέει η Αγία Γραφή. Είναι ακόμη ο φόβος του Θεού ευφροσύνη ως καρπός της θεογνωσίας και της θεοσεβίας. Είναι ακόμη στέφανος αγαλιάθεος. Όπως οι αρχαίοι φορούσαν στις γιορτές και στις χαρές των, φορούσαν στεφάνι με λουλούδια, έτσι ακριβώς και ο ευσεβής άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού έχει μέσα του ένα διαρκές πανηγύρι. Αλλά και ο επόμενος τύπος κάνει επανάληψη αυτών και σημειώνει κάτι καινούριο και λέγει και μακροημέρευση θα έχει ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού. Ποια είναι αυτή η μακροημέρευση? Λέγει το βιβλίο του Δευτερονομίου. Είναι αφοβήστε Κύριον των Θεών ημών, φυλάσσεστε τα σαντολάς αυτού, ή να μακροημερεύσετε. Δευτερονόμιον 6,1. Βέβαια η μακροημέρευση πια δεν είναι ένα αγαθό της Καινής Διαθήκης, ήταν ένα αγαθό μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά ποιος δεν θα ήθελε να ζήσει και πολλά χρόνια, εκτός αν μαρτυρήσει για τον Χριστό? Ωστόσο, υπάρχει ένας δεύτερος λόγος που χρειάζεται ο φόβος του Θεού. Ψυχολογικά ο άνθρωπος που φοβείται το Θεό δεν αδικεί, δεν βιαιοπραγεί, ειρηνεύει, είναι ευτυχής και ως εκ τούτου έχει βασικές προϋποθέσεις υγεία και μακροημερεύσεις.